gotta stay high all the time to keep you off my mind. Γεια σας! Σήμερα θα κάνω τα αγαπημένα του μήνα και όπως βλέπετε έχω πιάσει τα μαλλιά μου κοτσίδα, προσπάθησα τουλάχιστον. Είναι επειδή μου είχατε πει στα σχόλια ότι θα θέλατε να με δείτε κάποια στιγμή και με κοτσίδα. Δεν κάνω συχνά τα μαλλιά μου κοτσίδα, γι' αυτό και δεν με βλέπατε ποτέ σε κάποιο βίντεο με κοτσίδα. Αλλά αποφάσισα να το κάνω γιατί μου είπατε να κάνω αυτή την αλλαγή και είπα γιατί όχι. Φτιάχνονται και εύκολα τα μαλλιά. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα όπως σας είπα θα κάνουμε αγαπημένα του μήνα. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω αγαπημένα του μήνα. Νομίζω από τον Απρίλη και δεν ξέρω πραγματικά γιατί. Δεν είχα προϊόντα να σας δείξω, δεν είχα πράγματα. Πιο πολύ είχα άσχετα αγαπημένα πράγματα, από προϊόντα δηλαδή. Αυτή τη φορά θα είναι μεγάλο βίντεο με αγαπημένα του μήνα λογικά, γιατί είναι μπόλ και τα πράγματα που έχω μαζέψει από τόσους μήνες, τα έχω πάρει ένα-ένα για να σας τα δείξω. Οπότε ναι, πάμε να τα δούμε. Θα ξεκινήσω με προϊόντα για το πρόσωπο. Το πρώτο προϊόν που χρησιμοποιούσα ήταν από τη The Basics. Είναι ένα σαφρός καθαρισμού, αυτός εδώ πέρα. Σας έχω κάνει και αναλυτικό blog post στο blog μου. Θα σας έχω το link από κάτω, δεν θα σταθώ πάρα πολύ σε αυτό το προϊόν γιατί σας έχω μιλήσει αναλυτικά στο blog. Είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν, βοηθάει όταν νιώθετε κάποια ξηρότητα στο δέρμα σας, δεν συνιστάται για λιπαρές επιδερμίδες όπως τη δική μου, απλά για κάποιο λόγο αυτό το διάστημα είχα πάρα πολύ ξηρότητα, δεν ξέρω γιατί, και χρησιμοποιούσα αυτό ώστε να έρθει το πρόσωπό μου στα ίσια του και όντως βοήθησε πάρα πολύ. Το μόνο που δεν μου άρεσε στο συγκεκριμένο προϊόν είναι το άρωμά του. Θυμίζει λίγο φαρμακείο ή θυμίζει λίγο νοσοκομείο, κάτι ιατρικό εν πάση περιπτώσει. Δεν σε ενοχλεί, εντάξει, το βάζεις και το βγάζεις. Αυτός ο αφρός μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ακόμα και στο ξύρισμα. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει εγώ, απλά το λέει στις οδηγίες και είπα να το πω. Είναι ένας ενυδατικός αφρός καθαρισμού θα έλεγα. Και ένα άλλο προϊόν που έχω να σας δείξω από την ίδια εταιρεία είναι το βάλσαμο καλέντουλας. Δεν θα σας το φέρω και πολύ κοντά γιατί δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Το χρησιμοποιούσα περισσότερο όταν με τσιμπάγανε τα κουνούπια. Λοιπόν, έρχεται κάπως έτσι. Τώρα έχει λιώσει λόγω της ζέστης, αλλά είναι θαυματουργό. Κάθε φορά που με τσιμπούσε κουνούπι, το οτιδήποτε, είχα κοκκινίλα για κάποιο λόγο, έβαζα αυτήν εδώ την καλέντουλα και μου περνούσε αμέσως. Ήτανε σωτήριο για όλο το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν το πιστεύω, σας έχω γράψει και γι' αυτό στο blog μου. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό προϊόν στις κοκκινίλες, στα τσιμπήματα, σε οτιδήποτε ερεθισμό είχα, έβαζα αυτό και μου περνούσε αμέσως. Ακόμα και στο μουστάκι όταν το έβγαζε ή τα φρύδια μου, έβαζα αυτή την καλέντουλα και μου περνούσε αμέσως. Μετά έχω να σας δείξω το αντιλιακό μου για το καλοκαίρι που ήταν της Bioderma. Είναι το Photoderm Max με SPF 50. Είχα κάνει και ένα giveaway με το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ καλό αντιλιακό. Γενικά εγώ χρησιμοποιώ αντιλιακά στο πρόσωπο με χρώμα. Δηλαδή αποφεύγω τα αντιλιακά που δεν έχουν χρώμα. Γιατί θέλω να καλύπτει και λίγο. Αυτό είναι για λιπαρές επιδερμίδες, δεν έχει λιπαρή σύσταση, είναι paraben free και αντέχει στο νερό, μου άρεσε πάρα πολύ, σίγουρα θα το ξαναέπαιρνα και του χρόνου. Πάμε τώρα σε ένα αποσμητικό που χρησιμοποίησα πάρα πολύ και έμεινα απίστευτα ευχαριστημένη, είναι από την εταιρεία Oliva Loe, είναι ρολόν, είναι αυτό εδώ πέρα και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι ένα ελληνικό προϊόν, ένα φυσικό προϊόν το οποίο έχει μέσα λάδι, έχει τζασμίν, έχει aloe vera, μου άρεσε πάρα πολύ, είναι οργανικό και με βοήθησε στο να αποφεύγω να μυρίζω, να υδρώνω, μυρίζει και τέλεια, μου άρεσε πάρα πολύ το άρωμά του, μου άρεσε πάρα πολύ. Και γενικά αυτή η εταιρεία με έχει ενθουσιάσει, είναι εξαιρετική ελληνική από την Κρήτη εταιρεία και τη λατρεύω. Όλα τα προϊόντα που έχω δοκιμάσει με έχουν κατενθουσιάσει. Εν καιρό θα βλέπετε και σε άλλα βίντεο προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας. Είναι απίστευτη να πάτε να το τσεκάρετε για αποσμητικό. Ξεχάστε τα όλα. Αυτό είναι το καλύτερο. Πάμε τώρα σε ένα προϊόν για το σώμα. Είναι από την Olivia. Σας είχα κάνει και ένα αναλυτικό βίντεο για προϊόντα Olivia Παπουτζάνης. Αυτό που ξεχώρισα περισσότερο ήταν το συγκεκριμένο scrub για το σώμα. Γενικά
Όπως σας έχω πει σε πολλά βίντεο, δεν μπορώ τα δυνατά σκραμπ. Αυτό είναι ένα αφρόλουτρο με σκραμπ, με κόκκους. Αυτό προτιμώ να χρησιμοποιώ καθημερινά από το να κάνω δυνατό σκραμπ μια φορά την εβδομάδα ή δύο φορές την εβδομάδα στο σώμα μου. Πιστεύω ότι είναι και λίγο πιο γρήγορο, λιώνει πιο εύκολα στο δέρμα και μου άρεσε πάρα πολύ και το άρωμά του. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό προϊόν. Συνεχίζω να το δοκιμάζω και όταν θα το βάλω στο έμπτη θα σας πω πιο αναλυτικό review. Το αγαπημένο μου ενυδατικό προϊόν για το σώμα ήταν από την εταιρεία Vaseline. Ήταν μια έκπληξη για μένα πραγματικά, δεν περίμενε να υπάρχει τόσο τέλειο προϊόν για το σώμα. Είναι ένα σπρέι με ενυδατική κρέμα για το σώμα που απλώνεται πανεύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Τόσο καιρό σας έλεγα ότι χρησιμοποιώ λάδια για το σώμα, τα οποία είναι εύκολα όσο είσαι βρεγμένα να τα απλώνεις και τέλος. Αυτό εδώ μου έλυσε τα χέρια και έχει και πάρα πολύ ωραίο άρωμα, είναι πάρα πολύ καλό προϊόν, είναι σε μορφή σπρέι, ψεκάζεται και απλά απλώνεται όλο σας το δέρμα και άμα θέλετε δεν απλώνεται και καν. Και το καλό του είναι ότι μπορείς να βάλεις ακόμα και στην πλάτη έτσι και ανάποδα να το έχεις πάλι πετάει προϊόν. Μυρίζει και κακάο το συγκεκριμένο, έχω και το πράσινο που είναι aloe vera και το κίτρινο το οποίο είναι βανίλια αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, δεν θα δείτε την ενυδάτωση που θα βάλετε ένα body butter ας πούμε, αλλά και αυτό κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι και πάρα πολύ εύκολο στη χρήση, πραγματικά πιστέψτε με, άμα βαριέστε να βάλετε ενυδατική κρέμα, αλλά πρέπει, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Ένα άρωμα που στην κυριολεξία έλειωσα όλο το καλοκαίρι, φορούσα αυτό και τίποτα άλλο, είναι από τα The Body Shop, το Strawberry, είναι αυτό εδώ με τη φραουλίτσα. Και αν μπορείτε να δείτε, τελειώνει, έχει ακόμα βέβαια. Μυρίζει πραγματική φράουλα, πανέμορφη φράουλα, όχι αυτές οι φράουλες που βρίσκουμε στο εμπόριο που μυρίζουν σαν ντεπών, καμία σχέση, μυρίζει φανταστικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αρέσει και στον Αντώνη γι' αυτό και του φορούσα και πιο πολύ. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ καλό άρωμα, πάρα πολύ οικονομικό άρωμα, δεν έχει και διάρκεια άπειρη, δηλαδή όλη μέρα να το φορώ και εντάξει, θα ψεκάσεις ξανά και ξανά και ξανά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ γλυκό και ειδικά τώρα για το καλοκαίρι. Το επόμενο προϊόν που έχω να σας δείξω είναι μια μάσκα ματιών από τον Κορέ, είναι με αγγούρι και λέει ότι είναι δροσερή μάσκα ματιών για μαύρους κύκλους και σακούλες. Είναι αυτή εδώ πέρα και τη χρησιμοποιούσα γιατί είχα τεράστιο πρόβλημα στα μάτια μου, ξηρότητα κάτω από το μάτι, ξηρότητα πάνω, ξηρότητα στο πλάι, δεν ξέρω τι έχω πάθει, τι χρησιμοποιώ και με ενοχλεί, δηλαδή κονσίλερ είναι, πούδρα είναι, δεν έχω ανακαλύψει ακόμα και είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι τεράστιο το πρόβλημα, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, λογικά δεν θα φαίνεται. Και χρησιμοποιούσα αυτήν εδώ τη μάσκα ώστε να με βοηθήσει και να περάσει. Όσο τη χρησιμοποιώ, την ίδια μέρα που την έχω χρησιμοποιήσει είναι μια χαρά. Μετά την επόμενη, το βράδυ ας πούμε, αρχίζει πάλι το ίδιο πρόβλημα. Μετά πάλι, και δεν μπορώ να χρησιμοποιώ κάθε μέρα τη μάσκα για να είμαι καλά. Οπότε αν έχετε κάποιο, αν το έχετε πάθει κι εσείς, αν έχετε κάποια κρέμα ματιών να μου προτείνετε, μια καλή. Εγώ χρησιμοποιώ μια της VC η οποία είναι για μαύρους κύκλους πάλι. Και την βάζω αραιάκι όπου δεν τη χρησιμοποιώ και συχνά. Πείτε μου γενικότερα, είτε μάτια, είτε μάσκα για τα μάτια, είτε κρέμα για τα μάτια, είτε κάτι για τα μάτια, εν πάση περιπτώσει, να μου περάσει αυτό το πράγμα, γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ. Τώρα πάω στα προϊόντα μακιγιάζ. Λοιπόν, αυτό το προϊόν που χρησιμοποίησα πάρα πολύ και μου άρεσε είναι της Nuxe. Αυτή εδώ η πούδρα, κοιτάξτε τι όμορφη συσκευασία χρυσή, η οποία είναι σε μπροντζέ χρώμα. Εδώ. Τη χρησιμοποιώ για κοψίματα και επειδή δεν ήθελα να χαλάσω το σχεδιάκι που έχει, δεν ξέρω αν το βλέπετε, χρησιμοποιούσα από γύρω γύρω. Λέω μιας και είναι μεγάλη ποσότητα, θα παίρνω από πάνω για να μην χαλάσω το σχέδιο. Χαζή εγώ, τέλος πάντων, έχει και έναν τεράστιο καθρέφτη εδώ πέρα. Έχω κάνει αναλυτικό blog post για τη συγκεκριμένη πούδρα, η οποία μυρίζει το φανταστικό άρωμα της Nuxe, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι λίγο βαρύ για το καλοκαίρι, γι' αυτό δεν το χρησιμοποιώ τώρα το καλοκαίρι και προτιμούσα τη φραουλίτσα. Θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα το χειμώνα. Είναι γυναικείο, πλουσιωρικό, έτσι, τέλειο άρωμα. Την πούδρα, όπως σας είπα, δεν έβαζα σε όλο το μου το πρόσωπο, την έβαζα στα κοψίματα κτλ.
Είναι μια πολύ καλή πούδρα bronzer στην ουσία, με πάρα πολύ ωραία απόδοση, πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι, μυρίζει και φανταστικά και υπάρχει και πακέτο δώρο αυτά τα δύο. Νομίζω παίρνεις το ένα και έχεις το άλλο ένα δώρο, ψάχνετε το λίγο στα online φαρμακεία, υπάρχει παντού. Πάμε τώρα σε προϊόντα Wet n Wild που χρησιμοποιούσα αυτό το διάστημα, πάρα πολλά, τρία βασικά είναι. Είναι το ρουζάκι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι στην απόχρωση Pearlescent Pink και αυτό το ρουζ, είχα ξαναπάρει ένα τέτοιο ρουζάκι από τη Wet n Wild και μου είχε σπάσει. Ένα κακό που έχουν τα προϊόντα Wet n Wild είναι ότι άμα σου πέσουν κάτω, κλάφτα. Δηλαδή είναι να μην σου πέσουν. Άμα σου πέσουνε, σε πιάνει ταχυπαλμία ότι θα σπάσει, όπως μου έσπασαν οι σκιές, θα σας δείξω σε λίγο. Να προσέχετε πάρα πολύ στα Wet n Wild προϊόντα να μην σας πέσουν κάτω. Λοιπόν, είχα, όπως είχα πει, ένα ρουζάκι το οποίο μου είχε σπάσει, είχα καταφέρει να το σώσω, αλλά επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, ήθελα να πάρω και άλλη μια απόχρωση. Είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι ένα φανταστικό ροζάκι που έχει και σίμερ μέσα. Βασικά δεν είναι ακριβώς ροζ, έχει κάτι κοραλί μέσα και έχει και το σίμερ του, μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, τα Wet n Wild προϊόντα τα λατρεύω, από τα πιο οικονομικά και πιο καλά προϊόντα, δεν έχω και πάρα πολλά να σας πω. Είναι τέλεια και δεν μπορείτε να τα βρείτε δυστυχώς στο Hondo Center, μπορείτε να τα βρείτε online, μπορείτε να τα βρείτε σε ειδικά καταστήματα, θα σας έχω link από κάτω, να πάτε να τα δείτε. Μετά έχω να σας δείξω τις σκιές που χρησιμοποιούσα από τη Wet n Wild, είναι και αυτές που έχω κάνει τώρα το μακιγιάζ μου, είναι η The Naked Truth, είναι αυτή εδώ η συσκευασία με σκιές και δυστυχώς όπως σας είπα μου έπεσε κάτω και μου έσπασε, έγινε λίγο εντάξει. Σώσαμε όλα τα χρώματα εκτός από αυτό λίγο. Οπότε άνετα φοριέται. Τέλος πάντων, αυτά τα χρώματα που μου αρέσουν πάρα πολύ είναι το basic, αυτό εδώ. Και αυτό εδώ κάτω το βάζω πάρα πολύ στην κόγχη. Και το καλό μου αυτά εδώ πέρα είναι ότι σου λέει που μπορείς να το βάλεις. Αυτό σου λέει, ας πούμε, ότι είναι για βάση, αυτό για eyelid. Δηλαδή σου λέει ακριβώς που να το βάλεις και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Εντάξει. Και σε αυτά δεν θα σταθώ πάρα πολύ. Με έχετε ακούσει άπειρες φορές να μιλάω για τα προϊόντα Wet n Wild. Μπορείτε να τα βρείτε στα Skouras Cosmetics. Υπάρχει online shop το οποίο θα σας έχω link από κάτω άμα θέλετε να πάτε να τα δείτε. Και ένα τελευταίο προϊόν Wet n Wild που έχω να σας δείξω. Θυμάστε σε ένα βίντεο προηγούμενο, λογικά θα το είχατε δει, από Empties που σας έλεγα ότι θέλω να πάρω μία μάσκαρα για τα φρύδια. Βρήκα την τέλεια μάσκαρα για τα φρύδια. Λοιπόν, είναι της Wet n Wild η Mega Clear. Έχει γίνει λίγο από clear βρωμική, αλλά εντάξει, είναι επειδή τη χρησιμοποιώ. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, δεν την έχω χρησιμοποιήσει στις βλεφαρίδες μου, μόνο στα φρύδια. Και στρώνει φανταστικά τα φρύδια. Μερικές φορές βάζω μόνο αυτήν, δεν βάζω καν τα φρύδια μου και με μια χαρά. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και άμα μου τελειώσει σίγουρα θα την ξαναπάρω. Ένα άλλο προϊόν που χρησιμοποίησα πάρα πολύ στο μακιγιάζ μου ήταν από την Dust & Cream το eyeliner σε καφέ απόχρωση. Είναι αυτό εδώ πέρα το eyeliner. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ οικονομικό. Πρέπει να κάνει γύρω στα 2-2,5 ευρώ και το έχω πάρει σε καφέ χρώμα και πιστεύω ότι το καλοκαίρι είναι καλύτερο να φοράμε καφέ eyeliner παρά μαύρο, οπότε γι' αυτό χρησιμοποιούσα αυτό και όχι κάποιο μαύρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μυτούλα του, η οποία είναι τρίχινη και εύκαμπτη, πώς να σας το πω. Κάνει έτσι αυτά τα... Είναι με τρίχες στην ουσία, δεν είναι πλαστική ή κάτι τέτοιο. Θα σας το βάλω και λίγο στο χέρι μου. Η μυτούλα του με βοηθάει πάρα πολύ να κάνω από την πιο λεπτή ως την πιο χοντρή μύτη, γραμμή. Έχεις πάρα πολύ καλό έλεγχο για το τι κάνεις. Μου αρέσει πάρα πολύ. Άμα θέλετε να ξεκινήσετε τώρα τα πρώτα σας βήματα για το eyeliner, σας προτείνω κάτι τέτοιο. Εγώ γενικά έχω γίνει master πλέον στο eyeliner. Μπορώ να κάνω και την πιο λεπτή γραμμή και την πιο χοντρή και ό,τι θέλω, αρκεί να με βολεύει το βουρτσάκι. Αυτά λοιπόν με τα προϊόντα αγαπημένα που είχα να σας δείξω. Πάμε τώρα στα άσχετα αγαπημένα. Τα άσχετα αγαπημένα είναι πάρα πολλά, αλλά θα διαλέξω κάποια, λίγα, γιατί αλλιώς θα βγει τεράστιο το βίντεο και θα λέω αιώνες, γιατί φανταστείτε ότι τόσους μήνες είδα πάρα πολλές σειρές, πάρα πολλές ταινίες, οπότε θα έχω να λέω αιώνια. Λοιπόν, πάμε πρώτα στην αγαπημένη μου ταινία. Να φανταστείτε ότι αυτό το μήνα μόνο, τον Αύγουστο, είδα πάνω από 30 ταινίες. Αυτή που ξεχώρισα μέσα από τις 30 ήταν το Home. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι ένα καρτούν, είναι ένα φανταστικό. Το λατρεύω. Είναι είναι τέλεια σοου. Είναι η πιο τέλεια ταινία καρτούν που έχω να δω χρόνια. Τώρα τελευταία, εντάξει, επειδή έχω μεγαλώσει κιόλας, όσα καρτούν βλέπω μου κάνουν νιάο και νιάο. Δεν μου αρέσουν όλα. Παλιότερα ήμουν μικρή, φυσικά ενθουσιαζόμουν, όλα μου άρεσαν. Αλλά τώρα δεν μου αρέσουν όλα, οπότε αυτό είναι που ξεχώρισα, φανταστείτε, είναι
τέλειο, το καλύτερο, το πιο διασκεδαστικό, δεν βαριέσαι καθόλου. Είναι για μεγάλους. Η μουσική του μέσα είναι φανταστική. Η μουσική σε βοηθάει πάρα πολύ να μπει στο συνέστημα της ταινίας. Δεν ξέρω, είναι εντυπωσιακή. Πείτε μου αν το έχετε δει και πώς σας φάνηκε. Πάμε τώρα σε αγαπημένες σειρές. Αγαπημένες σειρές δεν μπορούσα να μην διαλέξω δύο. Ήθελα να βάλω παραπάνω, αλλά κρατήθηκα και έπρεπε να βάλω μόνο δύο. Αυτές που έβλεπα πάρα πολύ και είναι και καινούργιες είναι το Zoo, το οποίο δείχνει ότι γίνεται μια αποκάλυψη από ζώα. Δηλαδή τα ζώα αρχίζουν και επιτίθονται στους ανθρώπους, γιατί δεν αντέχουν όλο τη σκλαβιά και όλα αυτά που τους κάνουμε, που τα σκοτώνουμε και όλα αυτά. Και αντιστέκονται λοιπόν τα ζώα προς τους ανθρώπους και υπάρχει μια ομάδα η οποία προσπαθεί να ανακαλύψει πώς έγινε αυτό, πώς να το σταματήσει κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραία, οι χαρακτήρες είναι φανταστικοί, είναι διασκεδαστικοί, δεν θα το έλεγα, ούτε τρομερή περιπέτεια, είναι μια ευχάριστη ωραία σειρά. Πάμε τώρα σε μια άλλη σειρά η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, είναι το Scream. Ναι, καλά ακούσατε, το κλασικό Scream, το με το δολοφόνο, με το μαχαίρι, με τη μάσκα, την κλασική, την άσπρη με τα μαύρα αυτά. Το κάνανε σειρά στο MTV και άρχισα να το βλέπω και μου άρεσε και αυτή πάρα πολύ. Έχει αγωνία, είναι μια εφηβική παρέα η οποία πάνε σχολείο και υπάρχει πρωταγωνίστρια η οποία την κυνηγάει ο δολοφόνος και της κάνει διάφορα πράγματα. Σκοτώνει όλους τους φίλους της, τη βασανίζει, ξέρω εγώ, της κάνει διάφορα πράγματα, κάνω όλα spoilers, όχι σταματάω. Η κλασική ιστορία Scream, εν πάση περιπτώσει, ο δολοφόνος με το μαχαίρι που σκοτώνει τους πάντες. Αγαπημένο βίντεο για αυτό το μήνα. Αγαπημένο βίντεο για αυτό το μήνα είναι τα vlog της Φωτεινής. Beauty by Katina, σε περίπτωση που δεν την ξέρετε, έχουμε κάνει και βίντεο μαζί. Έκανε κάποια vlogs τα οποία είχε πάει στη Σαλαμίνα και μου άρεσαν πάρα πολύ, ειδικά τα δύο πρώτα. Βασικά όλα ήταν ωραία, μου άρεσαν πάρα πολύ. Γιατί η Φωτεινή είναι φίλη μου, την ξέρω, την αγαπάω και χάρηκα πάρα πολύ που πήγε διακοπές, που πήγε στην παραλία και μας έδειχνε πώς περνούσε και όλα αυτά. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ γιατί είναι φίλη μου, ξέρετε ότι περνάει κρίση πανικού, είχε μιλήσει σε ένα βίντεο γι' αυτό, τις έχει ξεπεράσει και χαίρομαι να την βλέπω να περνάει καλά, οπότε διασκέδασα και εγώ μαζί της που μας έδειξε όλα αυτά τα ωραία πλάνα από τις διακοπές της. Ζήλεψα, η αλήθεια είναι, γιατί εγώ δεν πήγα πουθενά διακοπές φέτος και ήθελα και εγώ να πάω διακοπές και της λέω κανόνες όταν θα γυρίσεις να βρεθούμε να τραβήξουμε κι εμείς vlog και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Ξεχώρισα πάρα πολύ τα vlog της Φωτεινής, όλα μου άρεσαν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι πως είχε καιρό να κάνει βίντεο στο κανάλι της, αλλά τώρα λογικά θα ξεκινήσει πάλι. Επίσης μου άρεσαν πάρα πολύ και τα vlog της Σενιόρα Έλλης που ήταν στη Μύκονο, βέβαια ήταν πολύ πιο μικρά και διαφορετικά. Γενικά με είχε πιάσει κάτι να βλέπω vlogs γενικότερα, όποιες κοπέλες ανέβαζαν vlogs εγώ πήγαινε και τα έβλεπα όλα. Και πάμε τώρα στα αγαπημένα μου άνιμε. Το αγαπημένο μου άνιμε για αυτό το μήνα είναι το Sword Art Online. Είδα πάρα πολλά πάλι, αλλά αυτό το ξεχώρισα περισσότερο γιατί μου άρεσε η ιστορία του, μου άρεσε το συνέστημα, είχε αγωνία, είχε ρομαντισμό, είχε τα πάντα λίγο απ' όλα. Γενικά μερικοί το κράζουν, σε μερικούς δεν αρέσει. Αυτό που έχει σαν υπόθεση είναι ότι φοράνε μία μάσκα, ένα κράνος τέλος πάντων, που τους πάει σε εξωπραγματική πραγματικότητα. Πώς αλλιώς το λένε, Matrix εν πάση περιπτώσει. Νιώθουν ότι ζουν εκεί, αλλά δεν είναι. Είναι μόνο μια προσομοίωση εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και εγκλωβίζονται εκεί πέρα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούν να φύγουν και άμα πεθάνουν θα πεθάνουν και στην πραγματικότητα. Και σου δείχνει ότι προσπαθούν να επιβιώσουν, να σκοτώσουν τα τέρατα, να ανέβουν τα level. Υπάρχει και ένας έρωτος εκεί πέρα, γίνονται διάφορα. Πολύ ωραίο, γεμάτο τέτοιο. Έχω δει μέχρι τη δεύτερη σεζόν. Όχι, βασικά έχω δει την πρώτη σεζόν. Υπάρχει ένα part και ένα δεύτερο part. Έχω δει και το δεύτερο part. Θέλω να δω και τη δεύτερη σεζόν. Βέβαια, από ό,τι έχω δει, αλλάζει τελείως όλο το πράγμα. Ακόμα δεν είμαι σίγουρη. Θα δούμε, θα το δω. Και τώρα πάμε στο αγαπημένο μου παιχνίδι για αυτό το μήνα. Το αγαπημένο μου παιχνίδι για αυτό το μήνα ήταν το CSGO, το Counter-Strike αλλιώς. Το έπαιζα πάρα πολύ με τον Αντώνη. Βασικά τον έβαζα να παίζει και εγώ απλά τον παρακολουθούσα. Μέχρι που τελικά δοκίμασα να παίξω κι εγώ λίγο, μου άρεσε αρκετά. Έχω κάνει και ένα βίντεο στο gaming κανάλι μου. Θέλω να το αγοράσω γιατί δεν το έχω εγώ ακόμα. Και γενικά το κάψαμε με τον Αντώνη. Είμαι τρελή, ναι. Μ' αρέσει να βάζω τους άλλους να παίζουν παιχνίδια και εγώ απλά να κάθομαι να τους βλέπω. Δεν είναι κάτι αυτό. Γενικά, και τα anime και αυτά τα είδαμε μαζί με τον Αντώνη και όταν τα βλέπεις με κάποιον άλλο είναι
περισσότερο διασκεδαστικά και όλες τις σειρές και τα λοιπά από το να τα βλέπεις μόνος σου φυσικά. Και το τελευταίο αγαπημένο μου είναι το κινητό μου. Πριν κλείσω το βίντεο θέλω να σας το δείξω λίγο. Είναι το Samsung Galaxy A5. Βγάζει πάρα πολύ καλές φωτογραφίες. Είναι αρκετά μεγάλο, καμία σχέση με το προηγούμενο που δεν μπορούσα να ανεβάσω ούτε μια φωτογραφία στο Instagram και όταν ανέβαζα ήταν σε χάλια ποιότητα. Πλέον θα βλέπετε HD φωτογραφίες στο Instagram. Να με ακολουθήσετε λοιπόν στο Instagram για να βλέπετε τις καινούργιες μου φωτογραφίες. Αυτό που έχω βάλει σαν θήκη είναι ο σάλι από το Μπαμπούλες. Τον αγαπώ, τον λατρεύω. Και το Mike, αλλά έχουμε πιο αδυναμία στο σάλι. Είναι φάτσα, είναι τέλειο. Να σας δείξω και λίγο το κανονικά πώς είναι το κινητό. Είναι πάρα πολύ λεπτό. Είναι έτσι, κοιτάξτε πόσο λεπτό είναι. Είναι όμορφο, το πήρα σε άσπρο, ήθελα να το πάρω σε χρυσό αλλά δυστυχώς δεν το είχε. Οπότε το πήρα άσπρο, μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ, με έχει βολέψει. Μου είχατε πει άμα είναι να κάνω κάποιο βίντεο watching my phone. Δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρον θα είναι αυτό, αλλά άμα επιμένετε θα το κάνω. Και τελειώσαμε εδώ πέρα με το βίντεο με τα αγαπημένα του μήνα. Νομίζω είπα πολλά, έδειξα πολλά γιατί είχα καιρό να κάνω. Άμα θέλετε, όπως σας είπα, να ακολουθήσετε με Instagram, Facebook, Twitter. Δεν ασχολούμαι πολύ με το Twitter, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε περισσότερο βίντεο. Κάντε ένα like. Βοηθάει, πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.